μια άλλη περίεργη υπόθεση στον Βόλο με έναν άντρα ο οποίος φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητό του ζητώντας βοήθεια, έχοντας εγκάβματα σε όλο του το κορμί. Τι ακριβώς έχει συμβεί, έχουμε ξεκαθαρίσει, Κλαούντιο? Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 40χρονος που βγήκε από το αυτοκίνητό του γεμάτο σε εγκάβματα σε δρόμο στο Βόλο. Να πούμε, εντοπίστηκε διερχόμενος από οδηγούς που ήταν στην Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Από εκεί μεταφέρθηκε εσπεσμένο στο νοσοκομείο του Βόλου με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Να πούμε ότι στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ίχνος φωτιάς ή ούτε εστία φωτιάς, και αυτό είναι το περίεργο στην υπόθεση. Με αποτέλεσμα να μην κληθεί ούτε καν η πυροσβεστική. Βγήκε από το αυτοκίνητο φορώντας μόνο τα παπούτσια του και φώναζε «Με έκαψαν, με έκαψαν». Είχε εγκάβματα ο άνθρωπος, Κλαούντιο? Είχε εγκάβματα στο σώμα του, αλλά δεν υπήρχε αιστεία. Κύριε Ρίγα, έχετε ακούσει κάτι επιπλέον γι' αυτό, γιατί είναι καινούργιο? Όχι, δεν το έχω ακούσει, αλλά προφανώς όταν κάποιος άνθρωπος έχει εγκάβματα. Από κάποια άλλη αιτία, σε άλλο σημείο πιθανόν. Προφανώς, γιατί. Ίσως με το αυτοκίνητο του προσπάθησε ο ίδιος να διαφύγει, να φτάσει στο νοσοκομείο. Αλλά λέει και αν η φράση ισχύει που λέει «Με έκαψαν, με έκαψαν». Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Ναι. Ποιος τον έκαψε και σε ποιο σημείο. Να πάμε σε αυτό που...